Κοιτάξτε, δεν είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πραγματικά πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και σήμερα και αύριο στη Βουλή με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το γνωστό παιχνίδι με τις σκοπορομαχίες, τα εφιολογήματα. Εγώ τα έκανα καλύτερα, όχι εσύ τα έκανες χειρότερα. Καλά, και αλληλοκατηγορίες για ανεπάρκειες και ανικανότητα. Προφανώς, διότι οι αιτίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Οι αιτίες, καταρχήν έχουμε ένα διαχρονικό προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δηλαδή. Δεν είναι μόνο επί Νέας Δημοκρατίας, είναι και επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι και επί παλιότερων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Η αιτία λοιπόν βρίσκεται στο ίδιο το σύστημα. Είναι συνολικά ένα κράτος που στο όνομα της θωράκισης αυτής καπιταλιστικής κερδοφορίας θυσιάζει πραγματικά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και ξέρετε, δεν είναι απλά ένα επιτελικό κράτος που λέει η Νέα Δημοκρατία ή που κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο το αστικό κράτος που δείχνει την ικανότητα σε επιτελικό επίπεδο και πιο ισχυρό να στηρίξει τους επιχειρηματικούς ομίλους με κάθε τρόπο και να αφήσει απροστάτευτο το λαό, όπως έχουμε δει κατ' επανάληψη. Και ξέρετε, σήμερα θα γίνει όντως αυτό το παιχνιδάκι μέσα στη Βουλή, αλλά έξω από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, θα υπάρχει ένα μεγάλο συλλαλητήριο από τις 11.30 το πρωί με κύριο αίτημα να υπάρξουν σύγχρονες υποδομές και έργα για την προστασία του λαού, όπου εκεί θα συναντηθούν εκατοντάδες συνδικάτα της Αττικής, δεκάδες συνδικάτα της Πάτρας που ενώνουν τις φωνές τους σε έναν αγώνα για την προστασία του λαού. Έτσι ώστε να μετατραπεί αυτή η δικαιολογημένη οργή και η αγανάκτηση. Εντάξει, όμως στο πεδίο και στο μέτωπο του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, εδώ δεν είναι θέμα ταξικό, είναι θέμα, εντάξει, λέτε εσείς πολιτικό, αλλά όταν έρχεται η τιμή σημαδεμένη απ' έξω, ποια πολιτική μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό? Κοιτάξτε, αυτό που ζούμε με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις, με το ακριβό ρεύμα, το πανάκριβο ρεύμα, που αφήνει χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, μέσα στο κρύο, μέσα στο χιονιά, είναι το αποτέλεσμα της απελευθερώσης της ενέργειας. Και αυτή την πολιτική την υπηρετούν και οι δύο. Την υπηρέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση στην ενέργεια, και φυσικά το υπηρετεί με πολύ καλύτερο τρόπο η ίδια η Νέα Δημοκρατία ως, να το πω έτσι, αυθεντικό τέκνο της αστικής τάξης. Η στάση που θα κρατήσετε αυτές τις τρεις μέρες είναι ότι θα προσπαθήσετε να αναδείξετε τις ευθύνες και των υπολείπων κομμάτων. Καταρχήν, το ΚΚΕ δεν περίμενε καμία πρόταση δυσπιστίας και από κανέναν για να αποκαλύψει το βαθιά αντιλαϊκό και ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτονόητη καταψήφιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτονόητη καταψήφιση της αντιλαϊκής της πολιτικής, που θυσιάζει τη ζωή, την υγεία, το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα για να διασφαλίσει τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Αλλά προσέξτε, δεν θα αφήσουμε όμως και απαρατήρητο αυτό το επαναλαμβανόμενο παιχνίδι των προτάσεων δυσπιστίας, αυτή τη βολική κόντρα με το αναποδογύρισμα των ρόλων, που το ζούμε συχνά πυκνά. Είναι ένα γνωστό κόλπο. Με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να τα δίνει σε μια αγωνιώδη προσπάθεια στην κόντρα με τον ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι ο εκλεκτός πλουτοκρατίας. Έτσι είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι μπορούν να θολώσουν τα νερά κουκουλώνοντας σε ευθύνη τους για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει. Κύριε Σιτιχάκη, πάμε. Ελάτε, κύριε Σιτιχάκη. Κύριε Λασκαράτο, κύριε Σκάλκο, κυρία Κασιμάτη, η κυβέρνηση καλλιεργεί εφησυχασμό, ενώ ο λαός τρίνει πάνω από 100 θύματα την ημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά όλη αυτή η εικόνα συνθέτουν μια επικίνδυνη πολιτική που εφαρμόζει με τα πρωτόκολλα της αγέλης για το λαό και ανοσία για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αντί για να στελεχώσει το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των αναγκαίων ειδικών. Κύριε Σιτιχάκη, την έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή. Ποιοι έχουν μείνει εκτός συστήματος για να προσληφθούν? Γιατί προσπαθούμε να δούμε ποιοι μπορούν να στελεχώσουν και δεν υπάρχουν πια στελέχη. Ακούστε με να σας πω. Δεν βρίσκουμε αναισθησιολόγους. Η ανάγκη στελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας έχει δεν να κάνει με πάρα πολλές ειδικότητες, όπως για παράδειγμα είναι οι αναισθησιολόγοι που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν όμως, δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία. Υπάρχουν όμως επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες άνεργοι.
Υπάρχουν πάρα πολλέ εικόνε και αφήστε τα αυτά. Αφήστε αυτά. Αφήστε δεν τα υπάρχουν, κόλπα. Τι να τα αφήσω. Αφήστε τα κόλπα. Κύριε Συντηγητή, κύριε Οικονόμου, μισό λεπτό, να θέτουμε τα ερωτήματα. Κύριε Σκάφο, να τοποθετηθώ. Κύριε Συντηγητή, να τοποθετηθώ ακούγοντα τον εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μα κουνάει το δάκτυλο κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Έκανε 6.000 απολύσει υγειονομικών σε αναστολή με το πρόσχημα ότι αποτελούν κίνδυνο για του ασθενεί. Και ενώ όλοι οι φορείς, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Εσείς είστε υπέρ το να μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στις νοσοκομιακές μονάδες. Βεβαίως, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις παρακολούθησης σε σχέση με τους εμβολιασμούς, πειθούς που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση, βεβαίως πρέπει να τους αναφέρει. Αλλά η πραγματική αιτία των απολύσεων των υγειονομικών δεν είναι ότι είναι ανεμβολίαστοι. Mm-hmm. Είναι γιατί ετοιμάζει το νέο ΕΣΥ. Το νέο ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ που προϋποθέτει λιγότερο προσωπικό, λιγότερες νοσοκομιακές μονάδες, συρρήκνωση των κλινικών. Είναι μια πολιτική που δεν ακολουθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά τα θέματα, δεν θα μπορούσαμε να τα καλύψουμε όλα και δυστυχώς.